με τη ρωσική απειλή πιο πραγματική από ποτέ. Οι ηγέτες των 9 κρατών μελών της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στο Βουκουρέστι. Στόχος να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να αποκτήσουν μία φωνή με φόντο την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στα τέλη Ιουνίου στη Μαδρίτη. Το αποτέλεσμα στο οποίο στοχεύουμε είναι μια ενοποιημένη, συνεκτική, ισχυρή και βιώσιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Πτέρυγα, ειδικά στη Μαύρη Θάλασσα, που είναι περισσότερο εκτεθειμένη στη ρωσική απειλή. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ισχυρή προωθημένη παρουσία που έχουμε σήμερα στην Ανατολική Πτέρυγα θα επεκταθεί όχι μόνο με την παρουσία νέων χωρών όπως η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Αυτό έχει πρακτικά αποφασιστεί. Αλλά επιδιώκουμε περισσότερα, θέλουμε να μετατραπεί σε μια ενισχυμένη προωθημένη άμυνα. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ ενίσχυσε την παρουσία του στην Ανατολική Πτέρυγα της Συμμαχίας με την ανάπτυξη 4 νέων μονάδων μάχης.